Αφορμή βεβαίως για την ερώτηση ήταν οι κινητοποιήσεις ή αν θέλετε οι αντιδράσεις που πρόσφατα έλαβαν χώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας από τους εργαζόμενους εκεί, γιατρούς, αλλά και λοιπόν προσωπικό, νοσηλευτικό, για αναδεικνύοντας μάλλον το πρόβλημα, το χρόνιο πρόβλημα, δεν είναι τωρινό, έτσι, το χρόνιο πρόβλημα που υφίσταται ο τομέας του ακτινοδιαγνωστικού εργαστήριου του νοσοκομείου, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, και αφορά βεβαίως τις μεγάλες, τις τεράστιες ελλείψεις σε τεχνολόγους, μια απαράδεκτη και επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια. Και είναι επικίνδυνη, όπως το αναδείξαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, με τη μέχρι στιγμής οριακή λειτουργία του τμήματος, που έχει επιτευχθεί από τα ρεπό, την περικοπή των ρεπών μάλλον, των αδειών και τον ηρωισμό, θα λέγαμε εμείς, των ίδιων των εργαζομένων, οι οποίοι δεν έχουν πάρει ακόμα και τις άδειες του 2021, τις περσινές άδειες. Με αποτέλεσμα να εμφανίζουν συμπτώματα του λεγόμενου burnout, ψυχικά, αλλά και ψυχικής και σωματικής κατάρρευσης. Και ως εκ τούτου δημιουργείται ακριβώς τεράστιος, σοβαρός κίνδυνος για την υγεία, όχι αφενός των εργαζομένων, των ίδιων των εργαζομένων, αλλά κυρίως για τους ασθενείς. Και ενδεικτικά θα αναφέρω στην πρωτολογία, κύριε Πρόεδρε, ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας προβλέπονται 56 θέσεις τεχνολόγων και από τις 56 αυτές θέσεις οι 33 είναι καλυμμένες. Οι 20 τεχνολόγοι είναι στο ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο για τις ανάγκες του εργαστηρίου και οι υπόλοιποι 13 επιμερίζονται, μοιράζονται στα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου, αναγκαία τμήματα, σε απαραίτητα τμήματα που αναπτύχθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας προκειμένου να λειτουργούν εκεί. Συνεπώς τα ερωτήματα απέναντι σε αυτή την οξυμένη κατάσταση και την επικίνδυνη κατάσταση είναι πότε θα προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις εργασίας για να στελεχωθεί πλήρως το ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο με όλο φυσικά το απαραίτητο προσωπικό. Και φυσικά το δεύτερο αίτημα που αναφέρεται και ως ερώτημα στην επίκυρη ερώτηση είναι, που το βάζουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι και όχι μόνο του Πανεπιστημιακού της Λάρισας αλλά όλοι οι υγειονομικοί σε όλη τη χώρα στην ουσία, είναι να στελεχωθεί εν προκειμένου το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό κτλ. Προκειμένου να καλυφθούν οι οξυμένες και τεράστιες ανάγκες ενός τριτοβάθμιου, σημειώνω, νοσοκομείου της περιφέρειας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε. Θα απαντήσει ο Υπουργός Υγείας, κ. Αθανάσιος Πλεύρης. Κύριε Πλεύρη, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Τρία λεπτάκια. Καλή εβδομάδα και από μένα. Κύριε Λαμπρούλη, όπως είπατε, από τις 56 θέσεις έχουν καλυφθεί 33 με μόνιμο προσωπικό και υπάρχουν και άλλα 3 άτομα επικουρικό προσωπικό. Ενώ αντιστοίχως έχουν δεσμευτεί 8 θέσεις, μόνιμες θέσεις, για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ και έχουν ήδη λάβει έγκριση 5 θέσεις. Αναφορικώς με το PET City που αναφέρεται, υπάρχουν οι άμεσες προσλήψεις που δρομολογούνται για επικουρικό προσωπικού, 1 σε ΠΕ ακτινοφυσικού, 2 σε ΤΕ νοσηλευτικής, 5 σε ΤΕ ραδιολογίας ακτινολογίας και 2 σε ΤΕ νοσηλευτικής. Όσον αφορά την άμεση και πλήρη στελέχωση, όλο αυτό το διάστημα έχει ενισχυθεί το νοσοκομείο με μόνιμο ιατρικό προσωπικό. Στις προκηρύξεις που έγιναν τη διετία 2021 προκηρύχθηκαν 50 θέσεις και ανέλαβαν 44 γιατροί, δηλαδή είχαμε μια αναπομπή και 5 άγονες θέσεις, ενώ το επικουρικό ιατρικό προσωπικό από το 2020 έως και σήμερα έχουμε 28 εκκριτικές αποφάσεις και 27 ανέλαβαν θέσεις. Συνολικό ιατρικό προσωπικό επικουρικό και μόνιμη μόνο την τελευταία διετία είναι 75 άτομα, ενώ μόνιμο λοιπόν προσωπικό έχουμε 14 πουλήλους διαφόρων ειδικοτήτων και 3 ΠΕ νοσηλευτικής. Το δε λοιπόν επικουρικό προσωπικό από το 2020 έως σήμερα, από τις 140 εκκρίσεις ανέλαβαν υπηρεσία 138 άτομα. Στις δε νοσηλευτικές ειδικότητες έχουμε 50 άτομα για επίγουσες εντατικής νοσηλευτικής και 53 άτομα για κοινοτική νοσηλευτική, ενώ στην προκήρυξη των 4.000 θέσεων νοσηλευτών
για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έχουν εγκριθεί 69, για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας έχουν εγκριθεί 69 θέσεις, όσες δηλαδή ζήτησε το ίδιο το νοσοκομείο. Συνεπώς, σε όλο αυτό το διάστημα υπάρχει η στήριξη του νοσοκομείου. Πράγματι, στη συγκεκριμένη ειδικότητα που αναφέρεται δεν υπάρχει. Υπάρχουν γύρω στα 15 κενά τα οποία αναφέρονται, αν αφαιρέσουμε και τους επικουρικούς που υπάρχουν, αλλά έχουν δεσμευτικοί 8 θέσεις. Στην προκήρυξη που θα υπάρχει τόσο για τις μόνιμες θέσεις των γιατρών έχουν εκτιμηθεί ανάγκες για να μπουν και αυτές οι θέσεις οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί και αντιστοίχως εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών να υπάρξει ποιήση προκειμένου να υπάρξει επικουρικό προσωπικό όπου θα εκτιμηθούν και οι ανάγκες για τις συγκεκριμένες θέσεις. Άρα γίνεται όλη η προσπάθεια για τη στήριξη του νοσοκομείου. Όπως βλέπετε στο σύνολο έχουν καλυφθεί οι θέσεις που έχουν εγκριθεί και τα κενά τα οποία υπολείπονται θα καλυφθούν πέρα από την προκήρυξη που έχουν δεσμευτεί 8 θέσεις, τόσο από το επικουρικό προσωπικό που προχθές μας εγκρίθηκε, όσο και από την πλέον πλήρη στελέχωση στους 910 λοιπού προσωπικού και στους 700 γιατρούς. Για τους νοσηλευτές, σας είπα ότι ήδη 69 θέσεις θα προβλέπει προκήρυξη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ορίστε, κύριε Λαμπρούλη, 3 λεπτά και για σας. Πάτε στο διπλάνο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, το ρυθμίσαμε. Κύριε Υπουργέ, ο αριθμός των θέσεων με βάση το οργανόγραμμα, αν και να σας πω κάτι, τα οργανογράμματα αυτά που πετσοκώθηκαν το 12, γιατί από αυτά τέτοιου τύπου οργανογράμματα συζητάμε τώρα για το Πανεπιστημιακό, είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες λειτουργίας ενός τέτοιου νοσοκομείου και όχι μόνο του Πανεπιστημιακού, αν θέλετε και του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας και των άλλων νοσοκομείων. Σας είχα πει και είστε, βέβαια δεν αναφερθήκατε τουλάχιστον στο προηγούμενο νομοσχέδιο που συζητούσαμε. 1.800 θέσεις είναι για τα 5 ελλείψεις εννοώ, παντός τύπου προσωπικού. 1.800 και κάτι θέσεις είναι αφορούν τα ελλείψεις θέσεων, αφορούν τα 5 νοσοκομεία στη Θεσσαλία. 2 στη Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα. Άρα λοιπόν, ακόμα και αυτά τα νούμερα που αναφέρατε είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις τεράστιες ανάγκες όλων των νοσοκομείων, εν προκειμένου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι 56 θέσεις κοντολογής θα καλυφθούν άμεσα. Αυτές που προβλέπονται, εγώ σας λέω. Και δεν λέω με βάση τις ανάγκες. Αυτές οι 56 θέσεις θα καλυφθούν, ούτως ώστε να μην λειτουργούν οι δύο αξονικοί που στην ουσία δεν μπορούν να λειτουργήσουν επαρκώς. Διότι υπάρχει ένας τεχνολόγος για δύο αξονικούς, ένας τεχνολόγος για δύο μαγνητικούς, ο αγγειογράφος του νοσοκομείου, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου λειτουργεί σε 24 ώρες βάση χωρίς τεχνολόγο, ο μαστογράφος, η οστική πυκνότητα και άλλες φυσικά δυνατότητες που υπάρχουν στο ακτινολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου μένουν άλλοτε σε μερική και άλλοτε σε συνεχή αδράνεια. Έτσι λοιπόν, 3 τεχνολόγια αντίστοιχα υπάρχουν για να καλύψουν το τμήμα επιγόντων περιστατικών, τα εξωτερικά ιατρία, 20 κλινικές του νοσοκομείου και φορητά ακτινολογικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας, στις μονάδες νεογνών και πολύ περισσότερο με την καινούργια, με τη λειτουργία της μονάδας παιδών, η οποία θα ξεκινήσει την λειτουργία της. Έτσι λοιπόν, αφενός μην η κατάσταση όπως προανέφερα στην πρωτολογία είναι επικίνδυνη τόσο για τους ίδιους εργαζόμενους όσο και για τους ασθενείς. Δεν μπορεί να περιμένει ο άλλος σε ημέρα εφημερίας. Αυτό το καταγγέλλαν οι ίδιοι γιατροί, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι εκεί. 4,5 ώρες έξω από το ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο για να βγάλει ακτινογραφία κατάγματος. Για να δούμε τώρα, να έχεις ένα παιδί το οποίο έχει κάταγμα για 4,5 ώρες να περιμένει και το έχουν καταγγείλει επανειλημμένως και αναφέρεται και στην επίκαιρη ερώτηση που σας έχουμε κάνει ότι είναι σε γνώση διοικήσεων, των εκάστοτε διοικήσεων, διαχρονικά και της παρούσας, ενώ της υγειονομικής περιφέρειας, διοικητές των νοσοκομείων, διοικητές υγειονομικών περιφερειών, υπουργεία, κυβερνήσεις, όλες όσες πέρασαν. Αναφέρεται κάποια νούμερα, σας λέω και πάλι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Είναι πολύ ελάχιστος ο αριθμός ακόμα και αυτό που προγραμματίζεται. Και βέβαια άγνωστο το πότε θα προσληφθούν. Χρειάζεται να καλυφθεί το 100% τουλάχιστον των οργανικών θέσεων. Και αυτή είναι η θέση των ίδιων των εργαζομένων, δεν είναι δική μας.
Οι ίδιοι εργαζόμενοι το προβάλλουν αυτό, το διεκδικούν και μάλιστα διαχρονικά, αν θέλετε, χρόνια τώρα, με επανειλημμένα έγγραφα, είτε από το συγκεκριμένο, από το ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο, είτε με επιστολές και καταγγελίες, έχουν παρέμβει, με εξώδικες καταγγελίες, παραστάσεις διαμαρτυρίας, αλλά όλα αυτά που σκοντάφτουνε, και εδώ βγαίνουν και τα πολιτικά συμπεράσματα, αν θέλετε, είναι η γνωστή τακτική, πολιτική, αν θέλετε, διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, της σταδιακής απαξίωσης του ΕΣΥ μέσω της υποστελέχωσης των νοσοκομείων, των μονάδων, αν θέλετε, υγείας, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, μέσω της υποστελέχωσης και της υποχρηματοδότησης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Φυσικά, και με στόχο την απαξίωσή του και τη λειτουργία του σε πολλές περιπτώσεις σε επικίνδυνα επίπεδα, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους ασθενείς. Εμείς αυτό που επιμένουμε είναι να δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα, τουλάχιστον θα καλυφθούν το επόμενο διάστημα και οι υπόλοιπες κενές οργανικές θέσεις σε τεχνολόγους στο ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο του νοσοκομείου. Γιατί δείτε, σε ανοιχτή εφημερία, όταν εφημερεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, οι ίδιοι το λένε. Χρειάζονται 20 τεχνολόγοι. Και είναι 10. Δηλαδή δουλεύουν ή τέλος πάντων παρέχουν υπηρεσίες ή καλούνται να παράσχουν υπηρεσίες στον κόσμο, ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο με το 50% της αναμενόμενης δύναμης ή αριθμού τεχνολόγων που θα έπρεπε να υπάρχουν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ, ορίστε, κύριε Υπουργέ, 3 λεπτά και εσάς. Κύριε Λαμπρούλη, ήδη και από την πρωτολογία μου σας έδειξα τις προθέσεις οι οποίες υπάρχουν. Στις 33 θέσεις έχουμε αυτή τη στιγμή οι 8 από ΕΣΕ που έχουν εγκριθεί, οι 5. Άρα αυτομάτως πάμε στις 38 θέσεις που αυτό είναι άμεσα. Συν τους 3 επικουρικούς που υπάρχουν, στις 41 θέσεις. Οι υπόλοιπες για να φτάσουμε στην κάλυψη των θέσεων που έχει να κάνει βάσει του οργανογράμματος, γιατί με αυτόν τον τρόπο γίνονται και οι προσλήψεις, θα καλυφθούν και με επικουρικό προσωπικό που θα υπάρξει, αλλά ήδη υπάρχει πρόβλεψη για τις προκηρύξεις που επίκειται. Και επειδή αναφέρεστε ευρύτερα στη στελέχωση, σας έδειξα ότι το συγκεκριμένο νοσοκομείο, σε όσες θέσεις υπήρξαν, τόσο αυτό που είχε σε σχέση με τις 50 θέσεις γιατρών τη διετία 2022, οι 44 ανέλαβαν. Άρα το μεγαλύτερο ποσοστό. Στο επικουρικό ιατρικό προσωπικό, από τους 28 ανάγκες, 27 ανέλαβαν. 71 άτομα η ιατρικό προσωπικό επικουρικού και μόνιμη. Αντίστοιχα, στο λοιπό επικουρικό προσωπικό 138-140. Και για την νοσηλευτική την οποία αναφέρεται, γίνεται μία εκτίμηση σε μόνιμες θέσεις 69 νοσηλευτές. Από τις μεγαλύτερες καλύψεις που υπάρχουν για ένα νοσοκομείο, ακριβώς όπως το λέτε, ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, πάρα πολύ κεντρικό νοσοκομείο για όλη τη Θεσσαλία. Συνεπώς, το μόνο πρόβλημα που επισημαίνεται, ήδη έχει δρομολογηθεί η επίλυσή του με τις θέσεις που υπάρχουν μέσω ΑΣΕΠ, και οτιδήποτε δεν μπορεί να καλυφθεί, θα καλυφθεί από το επικουρικό προσωπικό, αλλά και με τη νέα προκήρυξη η οποία θα υπάρξει.